πω ειλικρά κάτι. Τώρα μπορώ να παρεξηγηθώ γι' αυτό θα πω, αλλά κανένας από αυτούς τους παίκτες που είναι δεν έχει χαρακτήρα. Δεν μου κάνει αίσθηση. Πραγματικά σου μιλάω. Εσύ δηλαδή... εστιάζεις πάρα πολύ στο κομμάτι του reality. Ξέρεις γιατί. Γιατί είναι τηλεόραση. Συμφωνώ. Δηλαδή αλλά... αυτό το διαπέξω. Εγώ να σου πω κάτι. Αν πραγματικά πήγαινα απέναντι από το Sky και έκανα το American Gladiators, που είναι η μονομάχη που είναι φετόνια, τούμπαν και μάχονται, θα πέφτει ακροαματικό η τηλεθέαση. Ναι. Γιατί είναι πάλι αγωνιστικό. Πρέπει. Ωραία, η ξένια είναι μια παίκτρια που βελτιώθηκε. Οκ, okay, βελτιώθηκε. Ναι, κοίταξε όμως, μπορεί να χρειάζονται πιο πολύ χρόνο αυτοί οι παίκτες για να ξέρεις, δείξουν λίγο σαν ποιότητά. Είναι ότι θα πρέπει να τους συντριγκάρουν πιο έντονα. Δεν έχουν χρόνο. Θα σου πω ένα απλό πράγμα τηλεοπτικά, τι πιστεύω. Το Πάσχα είναι 7 Απριλίου. Μία εβδομάδα δεν θα παίξει το Σαρβάρο γιατί είναι μεγάλη εβδομάδα και δεν παίζει. Παιδί μου, τι έχει κάνει. Έχει κάνει διατριβή. Έχει μπακαλωρεά. Θέλω να σου πω ότι πρέπει να το κοιτάς καθαρά τηλεοπτικά. Ναι, αλλά έτσι όπως το λες, είναι σαν να πηγαίνει βάση σεναρίου το Σαρβάρο. Γιατί τι είναι, reality, είναι τηλεόραση. Ναι, αλλά στηρίζεται πάνω στους ανθρώπους. Δεν στηρίζονται οι άνθρωποι πάνω σε ένα σενάριο. Όχι, αλλά αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι πρέπει να προβληθούν κάποια στιγμή. Το να μου βγαίνει ένας και να τρέχει σαν τρελό. Ο Στέλιος, ο κριτικός, που είναι ένας πολύ δυνατός παίκτης και γρήγορος. Θα φτάσουμε και στο Στέλιο. Ναι, λέω, τυχαία είπα. Η Σπυροπούλη, Κωνσταντίνο, που εγώ τη συμπαθώ πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί ξέρει τι κάνει. Αυτά είναι πρόσωπα που αυτά θα μείνουν. Δηλαδή θα δεις ότι με το που θα τελειώσει, τέσσερα πρόσωπα που μπορώ να σου πω από τώρα ποιοι θα είναι στον τελικό. Πες τα. Θεωρεί...